Η συμμετοχή ήταν αρκετά ικανοποιητική. Είναι το πρώτο, η πρώτη αντίδραση σαν μέσο της Ομοσπονδίας μέσα από το επιχειρούμενο με την νομοθετική διάταξη αυτή του άρθρου 177, όπου όπως είπατε και εσείς γίνεται εγχώρηση με, να το πούμε σε εισαγωγικά, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς δηλαδή να υπάρχει αιτιολογημένη απόβαση της αναγκαιότητας ή όχι, κάποιων εργασιών στον χώρο του πρασίνου, της αποκομιδής και του ηλεκτροφωτισμού. Μάλιστα. Διαφωνούν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση γι' αυτό. Ποιο είναι το, πώς τεκμηριώνουν τη θέση τους, μιας και τα προβλήματα σε σχέση με τις λειτουργίες, τις υποχρεώσεις που έχει δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, λόγω και της μη στελέχωσης σε πολλούς δήμους, υπάρχει όντως πρόβλημα. Ναι, η απάντηση και η λύση είναι ότι μέσα από τη διαδικασία των προσλήψεων θα μπορέσει να επιληθεί το θέμα αυτό. Λοιπόν, προσλήψεις, για να θυμίσω, γίνανε μέσω της 3K, στην οποία οι Δήμοι μπορούσαν να καλύψουν, να δώσουν έναν αριθμό ικανοποιητικό με βάση τις ανάγκες σε όλα τις ειδικότητες. Δηλαδή, τι είναι 3K, θα μας ακούσει κάποιος. Και ήταν η τελευταία προκήρυξη που έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αφορούσε τη στελέχωση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, δηλαδή της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού. Μόνιμες θέσεις, έτσι. Μάλιστα αυτοί που μπήκανε ορκιστήκανε πριν από κάνα μήνα οι συνάδελφοι. Λοιπόν, εκεί μπορούσε ο κάθε Δήμος να ζητήσει όποιον αριθμό ήθελε. Κάποιοι Δήμοι δεν πράξανε, έτσι. Λοιπόν, συνάμα και ταυτόχρονα με αυτή την προκήρυξη, η τότε κυβέρνηση είχε θεσπίσει και ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο καταργήθηκε και αυτό με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έλεγε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει χώρηση το έργο της καθαριότητας και των ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτες από την ώρα που οι Δήμοι αυτοί έχουν πάρει προσωπικό της 3K. Εντάξει, 3K είναι ο τίτλος της προκήρυξης που έγινε. Λοιπόν, θα έπρεπε τότε οι Δήμοι να ακούσουν στο κέλευσμα της τότε κυβέρνησης, να ζητήσουν άτομα να μπορέσει να στελεχωθούν για να μπορέσουν να τα αποκριθούν και στο έργο που έπρεπε. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε με τη νέα κυβέρνηση εκεί πέρα. Καταργήθηκε και το νομοθετικό πλαίσιο αυτό που απαγόρευε την εγχώρηση των αρμοδιοτήτων στους Δήμους που πήραν προσωπικό μέσω της 3K. Και τώρα ανοίγει ο δρόμος, όπως είπαμε, για να γίνει μια ιδιωτικοποίηση σε όλο το εύρος των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Στο οποίο μέσα δεν είναι το πράσινο, έτσι. Το πράσινο δεν είναι ανταποδοτικό. Είναι μόνο ο ηλεκτροφωτισμός και η καθαριότητα. Λοιπόν, τώρα δίνεται η δυνατότητα και σε εργασίες πρασίνου να γίνει η χώρισή του κυρίως στους Δήμους, σε ιδιώτες, έτσι. Όχι ότι δεν έχει εφαρμοστεί, ας πούμε, αλλά για να μην. Σε πολλές περιπτώσεις, και αν δεν κάνω λάθος, σε πολλές περιπτώσεις Δήμοι που αδυνατούν να διεκπαιρεώσουν έργα που έχουν να κάνουν. Εκμεριώνανε, ας πούμε, την ανάγκη. Κατά καιρούς δίνουν εργολαβίες. Ναι, αλλά τι γίνονταν. Όταν λέμε εργολαβίες, δηλαδή γίνονταν τεκμηρίωση μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου της αναγκαιότητας να γίνει εγχώρηση. Δηλαδή δεν υπήρχε, ας πούμε, μηχάνημα. Ναι. Ένα χι μηχάνημα ανυψωτικό, κάθε Δήμος. Mm. Και λέει, θα δώσω την κλάδευση των δέντρων, όπως κάνουμε κι εμείς. Σε μέσω μιας προγραμματικής που έχουμε με μια εργασία, λόγω έλλειψης μηχανήματος, θέλω να κάνω την κλάδευση των δέντρων. Σε εξέλιξη, αν δεν κάνω. Τώρα είναι σε εξέλιξη αυτό, αλλά από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει η ανάγκη της αιτιολόγησης, έτσι. Δηλαδή μπορεί να δίνουν και να εγχωρούν τα πάντα. Με μεγάλη άνεση και χωρίς να είναι μη σύνομοι ή να κινδυνεύουν να είναι έκτοτοι ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, αντί να πάμε στη λύση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού που χρειάζονται όλοι οι Δήμοι, ειδικά σε αυτές τις υπηρεσίες, θα κινηθούμε στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων. Άρα, από όσο καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, δεν είναι μόνο το θέμα του προσωπικού, αλλά και το θέμα του εξοπλισμού σε πολλούς Δήμους που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την εξέλιξη. Ο εξοπλισμός, συναδέλφισσα, είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν οι Δήμοι να το διαχειριστούν. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα που τρέχουν, mm-hmm. που έχω φιλίδο μου. Φιλόδημος, αν το αναφέρω σωστά. Από εκεί και πέρα μπορούν να προχωρήσουν και σε συμβάσεις μέσω Leader, να αγοράσουν μηχανήματα, μπορούν να προκηρύξουν και διαγωνισμούς να αγοράσουν εξοπλισμό και τέτοια. Ναι, μεν έχουν κάποιο χρονικό διάρκεια, αλλά μπορούν να γίνουν. Βέβαια, ισχύει και το άλλο, το οποίο μπορεί να σας διαφεύγει, το οποίο ακόμα είναι σε ισχύ, το οποίο το είχε ψηφίσει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Μπορεί ο ιδιώτης που θα έρθει
Δεν είναι ανάγκη κατά ανάγκη να έχει τα μηχανήματα. Μπορεί να μισθώσει και τα μηχανήματα του Δήμου. Έτσι. Μπορεί να έρθω εγώ δηλαδή και να πω: θα πάρω 4 απορριμματοφόρα Δήμεκο για να κάνω την αποκομιδή. Λοιπόν, το θέμα του εξοπλισμού είναι κάτι το οποίο μπορούν οι Δήμοι, έχουν τους πόρους, είτε με μέσω προγραμμάτων είτε με ιδίους πόρους, να τα απεξέλθουν. Έτσι. Το θέμα είναι ότι η λειτουργία του βασίζεται σε ανθρώπινο δυναμικό. Καλός ή κακός. Εάν δεν στελεχωθούν οι Δήμοι με προσωπικό, δεν θα μπορέσουν. Η κυβέρνηση αυτή που βγήκε δείχνει ότι επιλέγει το δρόμο του ιδιώτη μέσω των ιδιωτικοποιήσεων. Το πρώτο γεγονός το οποίο σαν Ομοσπονδία μας φαίνει κάθετα αντίθετα, το οποίο μακροπρόθεσμα και έμεσα μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα και στην εργασία μας και στις συμβάσεις μας και σε όλα αυτά. Στο βάθος δηλαδή είναι τα εργασιακά σας δικαιώματα πέραν των άλλων και της ουσίας σε σχέση με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες με αυτό το... Είναι όλα συνδεδεμένα, έτσι. Δεν είναι μόνο πρόσωπα ή μόνο σύμματα. Να υποθέσουμε ότι οι κινητοποιήσεις σας θα εξελιχθούν, έτσι. Τι προγραμματίζεται από την Ομοσπονδία, της ΠΟΕΟΤΑ και αν το θέμα θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα. Ναι, κοιτάξτε, η ενημέρωση που έχουμε είναι... Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση, η στάση. Από εκεί και πέρα θα γίνει συνέλευση του Γενικού Συμβουλίου, στο οποίο μάλιστα θα καλεστούν και οι υπόλοιποι όλα τα διοικητικά συμβούλια των Δήμων. Άμεσα, μέσα στον άλλο μήνα ή αυτό το μήνα, από ό,τι θυμάμαι λιγάκι, τις ημερομηνίες μου διαφεύγουν, επειδή φτάνουν προς το τέλος, τώρα είναι και οι ορτές και οι ορτασμοί. Και από εκεί και πέρα θα γίνει μια κλιμάκωση των διεκδικήσεων, έτσι. Θα αποφασίσουν στη συνεδρία στο Συμβουλίο που θα γίνει με όλα τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν και απεργιακές κινητοποίησεις και τα πάντα. Το ζήτημα είναι όλα αυτά να γίνουν πριν από την ψήφιση. Γιατί αν ψηφιστεί κάτι και ισχύσει, δεν έχει κανένα νόημα αντίδραση. Δεν είναι και απόλυτο αυτό. Πολλά πράγματα έχουν ψηφιστεί και μετά παρθήκαν πάλι πίσω, έτσι. Γιατί αντιλαμβάνεστε, με τη μορφή των κατεπήγοντων που περνάνε όλα τα νομοθετήματα, μπορεί κάλλιστα αύριο να το ψηφίσουν. Δεν σημαίνει ότι είναι και τελεσμένο. Μπορούν κάλλιστα την επομένη να βγάλουν νόμο να το αναιρέσουν. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Ναι. Βεβαίως, σας αναφέρω χαρακτηριστικά την αναίρεση με το που βγήκε η κυβέρνηση. Το πρώτο νομοθέτημα που ψήφισε ήταν αυτό. Δηλαδή ότι θα μπορεί ο Δήμος, άσχετα αν έχει πάρει προσωπικό από την 3 Κ, να δίνει τα έργα σε ιδιώτες. Δηλαδή αυτό ήταν το προσχέδιο από τον Ιούλιο. Έτσι. Όπως και μία άλλη σειρά εργατικών και προστατευτικών μέτρων που είχε πάρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω των συλλογικών συμβάσεων, ακόμα προστατεύονται, ξεκινήσανε την αποικοδόμησή τους και την. Σε θέματα να δημιουργούν προβλήματα, έτσι. Από εδώ και πέρα είναι το ζήτημα, πότε συνεδριάζει. Πιστεύω, δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, Μαρία, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, μπορεί αυτή την εβδομάδα, μπορεί και την παραπάνω, να γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.